Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας της 10, τον Νίκο τον Χατζηβρέτα. Coach, συγκλονιστικό παιχνίδι, όπως αναμενόταν ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις των τελευταίων χρόνων, ειδικά στα τμήματα υποδομής. Φτάσατε, παρότι κυνηγούσατε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, το φτάσατε στο πόντο, φτάσατε στην ανατροπή, αλλά τα κρίσιμα τρίποντα στο τέλος είναι αυτά που έκριναν την αναμέτρηση. Εντάξει, όχι. Ο Πανιώνες δίκαια κέρδισε. Από την αρχή του παιχνιδιού ήταν καλύτερος από εμάς. Έπαιξε πιο δυνατά, όπως πρέπει να παίζουν τα παιδιά. Έτσι είναι το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι επαφής. Και αυτό είναι το παιχνίδι. Όσο τα καταλάβουν τα παιδιά ότι είναι η ομάδα που θα κερδίσει είναι αυτή που θα παίξει πιο δυνατά, θα βάλει τα κορμιά πιο δυνατά στις φάσεις και θα έχει μεγαλύτερη συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμείς δεν το κάναμε. Το έκανε ο Πανιώνας εμάς. Εμείς μπορέσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι, περάσαμε μπροστά. Δεν είχαμε όμως τις αντοχές στο τέλος να μείνουμε μπροστά στο σκορ. Συγχαρητήρια στον Πανιώνα, έχουμε συνέχεια. Εντάξει, έχουμε ένα δύσκολο όμιλο. Θα παλέψουμε αύριο για όλα για όλα για να την πρόκριση. Και ουσιαστικά και σε ένα μίνι τουρνουά μια ανάσα ουσιαστικά. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει χρόνο ξεκούραση. Κατευθείαν η ομάδα αύριο έχει αυτό που είπε και εσύ πολύ σωστά. Ακόμα ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζονται παιδιά ξεκούραση. Παιδιά είναι, έχουν πολλές δυνάμεις. Εντάξει, μην του χαϊδεύουμε και πολύ. Έχει γίνει αηδία όλο αυτό το θέμα. Μια χαρά είναι τα παιδιά, δυνάμεις έχουν. Θα πάνε να κοιμηθούν και θα ξεκουραστούν. Και μακάρι να παίζανε όλη μέρα μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, συγχαρητήρια πάλι στον Πανιώνα. Άκουσε την νίκη. Αύριο εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε. Ευχαριστώ. Καλό αγώνα. Καλή ξεκούραση, coach. Μαζί μας ο σέντερ της ομάδας της 10, που λίγο έλειψε στο τέλος να το γυρίσει μόνος του, ο Ιωάννης ο Κοστούλας, με κρίσιμα καλάθια και πόντους. Πρώτο σκορ έτσι κι αλλιώς και της αναμέτρησης. Γιάννη, τι δεν είχατε, τι ήταν αυτό που έλειψε στο φινάλε για την ομάδα της 10 που πραγματικά δώσατε μεγάλη μάχη, φτάσατε σε σημείο, παρότι κυνηγούσατε στη μεγάλη διάρκεια του αγώνα, να ανατρέψετε το σκορ, αλλά εκεί στο κρίσιμο σημείο λίγο οι κακές επιλογές της δικές σας μπροστά, αλλά και τα μεγάλα καλάθια που έτυχε η ομάδα του Πανιωνίου έκριναν την αναμέτρηση. Αυτό έγινε. Εντάξει, στην άμυνα τα δώσαμε όλα, όπως και στην επίθεση. Κάποια σουτ από εμάς ήταν άστοχα, ο Πανιώνης ήταν καλύτερος στα σουτ. Όλη η ομάδα τα έδωσε όλα, προσπάθησε να νικήσει. Τώρα εντάξει, θα δούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια, να τα δώσουμε όλα πάλι. Και Γιάννη, είσαι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει και με τον coach τον Νίκο τον Χατζηβρέτα να υπερνικήσει και να υπερκεράσει εμπόδια παραδοσιακών δυνάμεων του ελληνικού μπάσκετ, έτσι όπως είναι οι δύο μεγάλες της Θεσσαλονίκης, και συνεχώς να είναι όχι απλά πρωταγωνίστρια αλλά και πρωταθλήτρια και στην ΕΚΑΘ και να έχει συνεχείς παρουσίες. Τι είναι αυτό που γίνεται τόσο καλή δουλειά στην 10? Όπως λέει και ο coach, τα κάνουμε όλα με συνέπεια και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Κάθε μέρα στην προπόνηση τα δίνουμε όλα, προσπαθούμε. Ο coach μας διορθώνει μέχρι και τη μικρή λεπτομέρεια. Και έτσι κάνουμε σκληρή δουλειά. Είμαστε ομάδα, είμαστε δεμένοι όλοι μαζί, είμαστε φίλοι, μια οικογένεια. Αυτό. Και φαντάζομαι ότι και η παρουσία για τον Νίκο και το τι έχει πετύχει σαν ο Νίκος ο Χατζηβρέτας αποτελεί και ένα εξτρά κίνητρο και για όλους εσάς, έτσι. Γιατί που είστε και το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Και τώρα ο Ολυμπιακός. Αυτό πάλι θα τα δώσουμε όλα. Θα προσπαθήσουμε πιο πολύ στην άμυνα. Τώρα τα σουτ και αυτά είναι ανάλογα τη μέρα. Σήμερα δεν ήταν η μέρα μας, ελπίζω να είναι αύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Γεια σας. Καλά. Καλή συνέχεια. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ξανθόπουλος. Με τον goal foul την ώρα που πήγε να γυρίσει το μάτς, ουσιαστικά επανήλθε η ισορροπία σε ένα συναρπαστικό μάτς, συγκλονιστικό μάτς, αλλά νομίζω ότι φάνηκε κιόλας ότι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο Πανιώνιος έλεγχε την έκβαση του αγώνα, καθώς ήσασταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του σκορ πλην εκείνο το σημείο που πήγε μπροστά η 10, που είχατε προβάδισμα στο σκορ. Έτσι, για να... Ναι, σίγουρα ήμασταν καλοί. Χάσαμε πολλά εύκολα layup. Στο τέλος ανεβήκανε κι αυτοί, χαλαρώσαμε κι εμείς. Αλλά στο τέλος βάλαμε τα κρίσιμα τα σου και καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Με ποιο στόχο έχει έρθει στη Ξάνθη ο Πανιώνιος? Προφανώς με το να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε ένα σύλλογο πολύ μεγάλο, ξέρουμε την ιστορία του και θέλουμε να καταφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Αυτά. Και έρχονται και τα συνεχόμενα παιχνίδια. Έχετε αύριο βέβαια την Ιταία. Θεωρείς ότι το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι αυτό που θα κρίνει, ή ακόμα και στους ημιτελικούς? Γιατί κακά τα ψέματα σήμερα με την νίκη που πετυχαίνει ο Πανιώνιος,
θεωρητικά κερδίζοντας ουσιαστικά την ιταία, μπορεί να πει ότι εξασφαλίζει μία από τις δύο πρώτες θέσεις έτσι, που οδηγούν στα ημιτελικά. Σίγουρα είναι μια σημαντική νίκη. Δεν θα πω ότι έχει τελειώσει κάτι για την πρόκριση ούτε για μετά. Και αύριο θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, εγώ πιστεύω. Το Ολυμπιακό έχουν παίξει μια σειρά για την ΕΣΚΑΝΑ που πήρε το πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάμε ένα-ένα παιχνίδι, θα δούμε αύριο τι έχει να γίνει και μετά, ανάλογα πώς θα παίξουμε αύριο, θα πάμε και στο μεθαυριανό παιχνίδι. Καλή ξεκούραση και καλό αγώνα και καλή συνέχεια. Μαζί μας ο coach του Πανιωνίου, ο Παντελής Κοψιάς. Συναρπαστικό μάτς όπως αναμενόταν έτσι, ανάμεσα σε δύο ομάδες που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον αποτελούν παραδοσιακές δυνάμεις, ειδικά στα τμήματα υποδομής και ειδικά ο Πανιώνιος. Έρχεται η νίκη, ήταν τόσο δύσκολη όσο δείχνει το σκορ. Το αναφέρω κυρίως γιατί το είπαμε και νωρίτερα και με τους υπόλοιπους. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, πλην ενός σημείου, ο Πανιώνιος είχε το προβάδισμα. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς καλή αρχή να έχουμε με υγεία. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δύσκολο, ενδιαφέρον. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάνω απ' όλα δικήσαμε λίγο τους εαυτούς μας αυτή τη στιγμή, γιατί χαθήκανε πάρα πολύ εύκολες φάσεις πολλές φορές, αλλά οκ, είναι πρώτη μέρα για μια εμπειρία που δεν έχουν ξαναζήσει τα παιδιά, τουλάχιστον τα περισσότερα. Και έχουν μια νευρικότητα, ένα άγχος και δεν τους βγήκαν κάποια πράγματα. Εν τέλει κατάφεραν, βρήκαν εκεί που έπρεπε ό,τι χρειαζόταν μέσα τους και το πήραμε το παιχνίδι. Αλλά ήταν πολύ ωραίο, ήταν αξιόμαχη ομάδα του 10 και τι να σας πω αυτό. Και είναι ένας όμιλος που ουσιαστικά για τις θέσεις 1-2 όλα τα προγνωστικά και όλα έδειχναν ότι είναι Πανιώνιος, Ολυμπιακός και οι 10 ουσιαστικά. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε τα παιδιά της ΙΤΕΑΣ, έτσι, που και αυτοί θα δώσουν την μάχη τους. Πιστεύεις ότι η σημερινή νίκη είναι νίκη τετράδας για τον Πανιώνιο? Νίκη μη τελικού, για να το πω πιο σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό που έχω πει στα παιδιά και το πιστεύω και εγώ ίδιος είναι ότι πας παιχνίδι με το παιχνίδι. Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι δεν πας αυτή τη στιγμή, δεν ασχολείς καθόλου με την τετράδα. Αύριο έχουμε την ΙΤΕΑ, την οποία δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Τα παιδιά το έχουν κερδίσει άξια, τους έχω δει παιχνίδι τους. Είναι πολύ καλή η ομάδα, λειτουργούν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε παιχνίδι, επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό. Η συνέχεια έρχεται μετά το κάθε παιχνίδι. Είναι βήμα-βήμα. Δηλαδή, τους έχω πει 40 λεπτά τη φορά. 40 λεπτά τη φορά. Εντάξει. Είναι okay, μεγάλες ομάδες. Με τον Ολυμπιακό και okay, φέτος έχουμε παρεδία, βλέπουμε ένα στον άλλον όλη την ώρα, εντάξει. Αλλά είναι ωραία παιχνίδια. Και να σας πω και την αλήθεια, αυτό είναι το απολαυστικό. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα και από μικρός, ας πούμε, που έβλεπα Πανελλήνια και τέτοια, το ωραίο είναι να έχεις τα δύσκολα παιχνίδια όλη την ώρα, όχι το οτιδήποτε άλλο. Οπότε και ο καλύτερος θα κερδίσει. Και έτσι είναι το μπάσκετ. Έτσι και ουσιαστικά η τελική φάση αυτό είναι. Οι 8 καλύτερες ομάδες ουσιαστικά, είτε από πλευράς φόρμας ή αγωνιστικά είναι οι καλύτερες ομάδες της χώρας, βρίσκονται σε ένα μέρος και σε λίγες μέρες ουσιαστικά κρίνεται και ο πρωταθλητής Ελλάδος. Αλλά κακά τα ψέματα, το ζείτε στο Πανιώνιο και για αυτά τα παιδιά σίγουρα αποτελεί μεγάλο κίνητρο. Φαντάζομαι ότι δίνει ένα extra boost και για αυτά τα παιδιά, αλλά κυρίως για το εφηβικό βεβαίως είναι πιο άμεσο. Και οι επιτυχίες και του αντρικού, έτσι, δηλαδή και με την άνοδο του Πανιώνιου. Εννοείται. Όλοι θέλουμε να βλέπουμε τον Πανιώνιο, τον αγαπάμε, να πρωταγωνιστεί, γιατί είναι μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστεί. Εντάξει, τώρα τα παιδιά έχουν στερνιστεί, το έχω ξαναπεί, το βάρος της φανέλας, γιατί είναι βαριά όπως και να το κάνουμε και έχει τεράστια σημασία στο ελληνικό μπάσκετ. Την έχουμε αγαπήσει, τη σέβονται όλοι τους. Και όταν παίζεις σε ένα γήπεδο, δηλαδή κάτω στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο είναι περιτριγυρισμένο από λάβαρα πρωτιάς, εντάξει, μαθαίνεις λίγο κιόλας, μπαίνεις σε μια κατάσταση, το τυπάω εκεί πέρα και είναι μια κατάσταση που πρέπει να είναι ο Πανιώνιος. Και οκ, okay, υπήρξαν κάποια χρόνια, εντάξει, αλλά το αντρικό ανεβαίνει, επανήλθε στην Α1 ξανά και όλα να πάνε τέλεια. Εννοείται, εννοείται. Το οικοδόμημα τραβιέται από το κεφάλι. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή ξεκούραση και θα τα πούμε κιόλας και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.